Συνελήφθη χθε το βράδυ, 13 Οκτωβρίου, στην Αγροτική Οδό τη Δράμα, από αστυνομικού τη Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Επέμβαση τη Διεύθυνση Αστυνομία Δράμα, με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματο Τροχέα Δράμας ένα αλλοδαπό διακινητής ο οποίο προωθούσε στο εσωτερικό τη χώρα μη νόμιμου μετανάστε. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοτχ αυτοκίνητο, στερούμενος άδεια ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρει μη νόμιμου μετανάστε. Σημειώνεται δε ότι ο οδηγό διακινητή δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνου ελιγμού. Μετά την ακινητοποίηση του οχήματο, ο δράστη επιχείρησε να διαφύγει πεζό, χωρί όμω να τα καταφέρει καθώ συνελήφθη αντιστεκόμενο μάλιστα στη σύλληψη. Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα και ο συλληφθή θα οδηγηθεί στον κύριο Σαγγελέα Πρωτοδικών Δράμα, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα συνοριακή φύλαξη παρανεστίου. Ακόμη, χθε το μεσημέρι, 13 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν σε περιοχέ τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση τη διάδοση των ναρκωτικών, από αστυνομικού του τμήματο ασφάλεια δράμα, δύο άλλα δαπή μέλη συμμορία που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο αλλοδαπούς συνεργούς που αναζητούνται. Ειδικότερα στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης στην οποία συνέδραμε ο αστυνομικό κύλος ανείχνευσης ναρκωτικών Βέρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον έναν δράστη σε δασική περιοχή όπου μετέβη για να παραλάβει μια σακούλα με ακατέργαστη κάναβη βάρου 970 γραμμαρίων η οποία ήταν επιμελώς κρυμ μένει σε σημείο απόκρυψης, μικρή σπηλιά. Σε κοντινή απόσταση, οι αστυνομικοί εντόπισαν έτερο χώρο απόκρυψης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν τρει νάιλον συσκευασίε με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρου 10 κιλών και 230 γραμμαρίων, καθώ και επτά ηλεκτρονικέ ζυγαριέ ακριβία. Ακολούθω. Σε περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε και συνελήφθηκε ο δεύτερος αλλοδαπός μέλος της συμμορίας αυτής. Σε έρευνες που ακολούθησαν, στην κατοχή και τις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, συνολικού βάρους 12,7 γραμμαρίων, ένα τρίφτης, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 5.500 ευρώ κατασχέθηκαν συνολικά 11 κιλά και 212,7 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 7 ζυγαριές, ένα τρίφτης, κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 5.500 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες διενεργεί το τμήμα ασφάλεια δράμας.